Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Από τον Σωτήρη Λασκαρίδη. Γεια σας κύριε Σωτήρη, γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε. Γεια σας. Γεια σου Σωτήρη, καλά είσαι. Καλά, ωραία. Πολύ ψηλός είσαι. Χαίρομαι πολύ. Πόσο ύψος έχεις? 1,93. Φανταστικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Ο Σωτήρης είναι και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Α, είστε αντιπρόεδρος της Ένωσης Ζαχαροπλαστών Ελλάδος. Λες και Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος. Κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Προωθεί την ελληνική γαστρονομία. Είσαι αδύνατος, με τα τρώτε μετά. Τα τρώμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι η κατάλληλη μέρα που σήμερα να αρχίσετε, αγαπημένες μου φίλες, να φτιάχνετε μελομακάρονα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά, Σωτήρη μου. Ωραία. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν? Παρακαλώ. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 530 γραμμάρια ελαιόλαδο που έχουμε εδώ πέρα, 1200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και θα χρειαστούμε 1/4 του κουταλιού του γλυκού σόδα, 1/4 του κουταλιού του γλυκού κανέλα ή και λίγο περισσότερο μπορούμε να προσθέσουμε. Θα χρειαστούμε 1/6 του κουταλιού γαρίφαλο, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και θα χρειαστούμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι, καρύδια και εννοείται το μέλι μας για να γαρνίρουμε. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε πρώτα με το σιροπάκι μας, διότι το σιρόπι πρέπει να κρυώσει. Το φτιάχνουμε στο αρχικό στάδιο. Να πάρει μία βράση. Προσθέτουμε όλα τα υλικά μέσα. Βάζουμε δηλαδή τη ζάχαρη, γλυκόζι, δύο ξύλα κανέλας και ένα πορτοκάλι το οποίο το κόβουμε στη μέση. Το αφήνουμε να βράσει για ένα λεπτό. Σε αυτό το σημείο είναι στα 31 γράδα. Okay. Τι είναι? Στα 31 γράδα. Τι είναι το γράδα? Τα γράδα είναι μονάδα μέτρησης πυκνότητας του σιροπιού. Χρησιμοποιείται ζαχαροπλαστική και... Το ζαχάρο, ναι. Χρησιμοποιείται και γραφόμετρο. Απλά να τα πούμε γιατί οι κυρίες μας παρακολουθούν, δεν τα ξέρουν αυτά. Καταλάβατε εσείς που είστε ειδικό εδώ. Γι' αυτό σας τα έχουμε όλα έτοιμα. Άμα τα κάνετε κανονικά όπως τα έχουμε πει, θα σας βγει ακριβώς στα 31 γράμματα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, λοιπόν. Ξεκινάμε τώρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας και παίρνουμε το ξύσμα του πορτοκαλιού. Αυτό ήθελα να σας το δείξω, διότι τι γίνεται. Πολλοί κάνετε το λάθος, τρίβετε, ξύνετε και παίρνετε το κίτρινο που είναι από κάτω. Αυτό τι γίνεται, είναι πικρό. Προσφέρει μια πικρίλα. Θα πάρουμε το εσάνς, θέλουμε μόνο το άρωμα. Την επιφάνεια. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε γιατί τα πορτοκάλια πρέπει να είναι ακέρωτα. Γιατί συνήθως απ' έξω τα περνάνε κάποιο κερί, οπότε αυτό δεν βοηθάει. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα προσθέσουμε όλα τα υλικά μαζί που έχουμε πει, εκτός από το αλεύρι. Το αλεύρι, αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη συνταγή είναι το πάρα αλεύρι. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει το ξύσμα. Αδερφή κεραμάρι μάνα, που είναι από μαλακό μακεδονίτικο σιτάρι. Και γίνεται με οικογενειακή φροντίδα και πολύ μεράκι. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε είναι από την ειδική ποικιλία Κουτσορελιάς και είναι από την Πανεγυάλιο Ένωση Συνεταιρισμών. Και αυτό, Κατερίνα μου, που πρέπει να πούμε, είναι ότι στην Σχολή Γαστρονομίας Ετουάλ ετοιμάσαμε 500, χθες, 500 κιλά μελομακάρονα. Όλος ο νέος κόσμος μοσχομυρίζει. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μοσχομυρίζει. 500 και κιλά. 500 κιλά. Καλέ, στον Guinness μπαίνετε. Θα μοιράσουμε σε οργανώσεις διάφορες για παιδιά αυτές τις μέρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολλά συγχαρητήρια. Και είναι σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι που έχουν την ανάγκη μας και τη στήριξή μας και όσοι μπορούμε να βοηθάμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας μας. Και εσείς μας παρακολουθείτε λοιπόν, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς είστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και μην κοιτάτε που λέμε εμείς εδώ βοηθάνε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει κυριολεκτικά να φάει, δυσκολεύεται πάρα πολύ και από αυτό το λίγο που έχει πάει και το δίνει σε παιδιά και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αυτοί αξίζουν ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Προσθέτουμε. Και η Κιβωτός επίσης κάνει ένα φοβερά μεγάλο έργο. Και η Κιβωτός κάνει και το χαμόγελο και κάνει και το Χατζηκυριάκιο κάνει και η Στέγια Γιώργη Αλεξάνδρου κάνει. Υπάρχουν εξαιρετικοί οργανισμοί. Και η Αμιμόνη κάνει. Παρακαλώ, συνεχίζουμε. Ωραία. Έχουμε προσθέσει όλα τα υλικά, τα ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός και τέλος το αλευράκι μας. Okay. Ανακατεύουμε με ένα ή με το χέρι ή μπορούμε και με μια κουτάλα. Το μυστικό ποιο είναι. Δεν πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ επειδή το αλεύρι χορδάρει. Η γλουτένη που περιέχει μέσα το αλεύρι αρχίζει και σφίγγει. Το μελομακάρονο δεν θα απορροφήσει την κατάλληλη ποσότητα σιροπιού που θέλουμε. Μόλις ενσωματωθεί, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τοποθετήσει εδώ πέρα μία σκαρίτσα για να δώσουμε το σχέδιο το οποίο θέλουμε.
Και αν θέλουμε μετά, μπορούμε να περάσουμε ακόμα. Υπάρχουν και πάρα, πολλοί, πάρα πολλά είδη μακάρονο και αυτά τα οποία είναι γεμιστά με καρύδια και από, και από μέσα βάζουν καρύδια, ειδικά στις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Αλλά και άλλα τώρα μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα και με σοκολάτα σαν επίγευση. Ωραία. Πάμε όσο το φτιάχνουμε να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά, παρακαλώ. Ωραία. Για να τα δούμε άλλη μια φορά τα υλικά. Ωραία, παρακαλώ. Ωραία. Είπαμε, θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια χυμός πορτοκαλιού, 530 γραμμάρια θα χρειαστούμε ελαιόλαδο, 1200 γραμμάρια αλεύρι, 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1/4 κουταλιού γλυκού, του γλυκού σόδα, 1/4 κουταλιού γλυκού κανέλα ή και λίγο περισσότερο, 1/6 κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο, 50 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, ένα ξύσμα πορτοκάλι και καρύδια για το ντεκόρ μας. Πάμε πολύ εύκολα είναι τα υλικά, πολύ απλά. Τώρα, όπως είναι, θέλει λίγο αλευράκι ακόμα. Και μια που είπες για το βούτυρο, να πούμε ότι το βούτυρο είναι από την Μυτιλίνη και είναι από, από το τυροκομείο Θυμέλη. Όπως είναι, πλάθουμε μικρά μπαλάκια, τα κάνουμε λίγο μακρόστενα και τα βάζουμε διαγώνια πάνω στη σκάρα μας. Κόβουμε πάλι με το χεράκι μας. Σε πόσους βαθμούς να πούμε έχετε προθερμάνει το φούρνο? Έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 180 βαθμούς και θα ψήσουμε για 25 έως 30 λεπτά το maximum. Παίζει ρόλο η ποσότητα και το μέγεθος. Εγώ προτιμώ να τα κάνω λίγο μικρά για να είναι πιο ευχάριστα και πιο χαριτωμένα, πιο όμορφα. Πιο εύκολο να το δοκιμάσετε, να το φάτε. Καλά, φανταστικά είναι. Εσείς τα φτιάξατε? Ναι, ναι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και το ωραίο είναι ότι δεν είναι μέσα τόσο πολύ λιωμένα όπως συνήθως γίνεται. Είναι πιο ωραίο να, είναι, να έχει την υφή του μπισκότου κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Με το που τα ψήσουμε λοιπόν, τι γίνεται? Τώρα θα τα βάλουμε στο φούρνο και εννοείται ότι έχουμε, τοποθετούμε στη σκάρα, τα πιέζουμε λιγάκι έτσι και τα γυρίζουμε από την ανάποδη. Τα τοποθετούμε στο φούρνο μας. Για να πάρουν έτσι το σχήμα και από την άλλη μεριά. Βεβαίως. Έτσι εδώ βλέπετε παίρνουν το σχέδιο από πάνω. Όπως είναι, θα βγει το σχέδιο της σκάρας. Εγώ ήδη έχω ζεστάνει μερικά στο φούρνο. Και τι θα κάνω, θα τα σιροπιάσουμε. Έχουμε πει ότι το σιρόπι μας πρέπει να το έχουμε φτιάξει πιο νωρίς για να είναι κρύο. Και βάζουμε καυτά τα μελομακάρονα μόλις βγουν από το φούρνο μέσα στο σιρόπι μας. Και μετά, για να μην τραβήξουμε πάρα πολύ σιρόπι, θα τα σουρώσουμε. Α, κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία. Και στο τέλος θα τα βάλουμε στην πιατέλα. Πάμε να τα βάλουμε για να τα δείξουμε. Ωραία. Άλλο ένα μυστικό είναι ότι δεν τα βάζουμε για πάρα πολύ ώρα. Θέλουν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Στα 30 δευτερόλεπτα είμαστε εντάξει. Γιατί αλλιώς τι γίνεται, τραβάει πάρα πολύ και θρηματίζει. Αυτό ήταν πολύ σωστό μέσα το μέλωμα. Ήταν καταπληκτικό. Ωραία. Α, τα ρίχνετε όλα μαζί και μετά βγάλετε με την όλα κουτάλα. Όλα μαζί, τα βγάζουμε την κουτάλα, στραγίζουμε και είμαστε έτοιμοι. Και βάζετε και το καρύδι και τέλος. Καρύδι και μέλι. Θα βάλουμε και λίγο μελάκι. Και το μέλι είναι εξαιρετικό, είναι από την Μάνη και το μέλι πρέπει να το βάλουμε στην, όλη στη ζωή μας. Κατερίνα μου, γιατί έχει 70 διαφορετικά οργανοληπτικά στοιχεία. Βέβαια, το καλύτερο. Μια κουταλιά μέλι είναι κάτι ευεργετικό. Σαν το μήλο. Ωραία, τα βάζουμε εκεί. Και τα τοποθετούμε στην πιατέλα μας. Ωραία, εδώ. Και έτσι δεν γεμίζει όλο το σπίτι σιρόπι με αυτό το κόλπο. Ναι, ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό που δείξατε. Και όπως είπαμε, τοποθετούμε το ένα δίπλα στο άλλο και μετά από πάνω. Εγώ βάζω επάνω και διάφορα και βασιλάκια, διάφορα τέτοια μικρούλικα και είναι... Εγώ το προτιμώ πιο minimal. Ναι. Ωραία, πάμε να βάλουμε και το μέλι μας. Βάζουμε και το μελάκι μας. Σε λίγο να τελειώσουμε το σχεδιάκι, να φαίνεται και όμορφο. Ωραία. Ωραία. Και όπως είναι, ρίχνουμε το μελάκι μας. Με ένα κουτάλι έτσι. Με ένα κουταλάκι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γευστικά. Και... Τι πρέπει να προσέξουμε για να μας βγουν σκληρά?
είπαμε, δεν πρέπει να το δουλέψουμε πολύ. Ναι, δεν πρέπει να το δουλέψουμε πολύ. Δούλευμα, για να μην κορδάει. Όπως το βλέπετε κι εσείς. Ακριβώς. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Καλά, είστε καταπληκτικός. Πρέπει να δοκιμάσετε συγκεκριμένα. Βασικά πρέπει να τα φτιάξετε. Να δοκιμάσετε. Και δοκιμάστε κι όλοι εδώ. Παιδιά, θα ενθουσιαστείτε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στα γλυκά σας. Ευχαριστώ. Τα αγαπάω εγώ τα γλυκά. Μπορώ να ζω με γλυκά μόνο. Λοιπόν.